Μπορεί οι προτινόμενες αλλαγές του κανονισμού της Βουλής να αποτελούν κανονιστική προσαρμογή και εναρμόνιση με αλλαγές που ήδη έχουν γίνει σε άλλα νομοθετικά κείμενα και που επηρεάζουν αντικειμενικά και τη λειτουργία της Βουλής. Εν τούτης, η πολιτική ουσία παραμένει. Πόσο μάλλον όταν σε αυτά τα νομοθετικά κείμενα συμπεριλαμβάνονται και οι αλλαγές που έγιναν με την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεπώς, ως ΚΚΕ θα τοποθετηθούμε με τον ίδιο τρόπο, στάση και ψήφο με την οποία τοποθετηθήκαμε και στην αντίστοιχη συζήτηση. Έτσι, το άρθρο 1 που ενσωματώνει την αντίστοιχη αλλαγή του συντάγματος, σύμφωνα με την οποία για τη συγκρότηση των λεγόμενων ανεξαρτήτων αρχών απαιτείται πλέον μειωμένη πλειοψηφία των 3/5. Είχαμε καταψηφίσει το άρθρο αυτό του συντάγματος, το οποίο έχει σαν στόχο να διευκολύνει τη συγκρότηση θεσμών, όπως είναι οι κατόνομα ανεξάρτητες αρχές, που παίζουν ρόλο στην υλοποίηση της κυρίαρχης πολιτικής και πολλές φορές μάλιστα προπορεύονται στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Συνεπώς, θα καταψηφίσουμε το άρθρο 1. Θα αφήσω το άρθρο 2 για το τέλος. Το άρθρο 3 προσαρμόζει το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, το άρθρο 68 του Συντάγματος, όπου προβλέφθηκε η δυνατότητα σύστασης 2 αναβουλευτική περίοδου εξεταστικών επιτροπών, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον 10 βουλευτών, και για τη σύσταση της οποίας αποφασίζει η Βουλή τουλάχιστον με τα 2/5 των βουλευτών, 120 βουλευτές. Από αυτή λοιπόν τη θετική καταρχήν ρύθμιση θεσπίζονται όμως εξαιρέσεις, όπως η απαγόρευση σύστασης τέτοιων επιτροπών για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις παραμένει η απόφαση για σύσταση στην κυβερνητική πλειοψηφία. Και επειδή είχαμε ψηφίσει παρόν στην αναθεώρηση της παραγράφου 2 στο αντίστοιχο άρθρο του Συντάγματος, ακριβώς επειδή διατηρούσε την απόφαση στην κυβερνητική πλειοψηφία για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών που αφορούν την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, θα ψηφίσουμε παρόν στο άρθρο 3. Το άρθρο 4 προσαρμόζει τα άρθρα του κανονισμού της Βουλής στην αναθεώρηση του άρθρου 86, παράγραφος 3 του Συντάγματος, για την ποινική ευθύνη υπουργών, με την οποία καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας η Βουλή μπορεί να ασκεί την ποινική δίωξη. Η θέση μας ως ΚΚΕ ήταν η πλήρης κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών ή έστω μια ριζική αναμόρφωσή του, στην οποία θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται και η κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας και κυρίως η κατάργηση του βασικού πυρήνα του νόμου περί ευθύνης υπουργών, σύμφωνα με τον οποίο τη δυνατότητα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, την άσκηση ποινικής δίωξης, την ανάκληση ποινικής δίωξης, τον έχει η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και από αυτή την άποψη ψηφίσαμε παρόν στο άρθρο 86, παράγραφος 3 του Συντάγματος. Το ίδιο θα κάνουμε και για το άρθρο 4, το προτινόμενο άρθρο 4. Τέλος, το άρθρο 2, που προσαρμόζει τον κανονισμό της Βουλής στον νόμο για το επιτελικό κράτος. Εκεί τίθενται κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις για την καλή νομοθέτηση, υποτίθεται. Βεβαίως και σήμερα υπάρχουν στον κανονισμό όροι καλής νομοθέτησης, όπως το πώς πρέπει να γίνει τη συζήτηση των νομοσχεδίων, προβλέψεις για εκπρόθεσμες και άσχετες τροπολογίες, για τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην κατάθεση και συζήτηση προτάσεων, νόμων κλπ. Το ποια ήταν η τύχη όμως αυτών των προβλέψεων είναι γνωστό και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Οι νέοι όροι που τίθενται, εντοπισμός και οροθέτηση του προβλήματος που επιδιώκεται να λυθεί, η διατύπωση σαφών, χρονικά οριοθετημένων και μετρήσιμων στόχων και λόγια τους οποίους δεν είναι δυνατή η επίτευξή τους χωρίς την ύπαρξη της ρύθμισης που προωθείται, που θα ισχύει δηλαδή τέτοιου τύπου αλλαγές που θα ισχύσουν και για τις τροπολογίες, κατά τη γνώμη μας θα δυσκολέψουν την κατάθεση προτάσεων νόμων και τροπολογιών από την αντιπολίτευση και κυρίως από τα μικρότερα κόμματα. Βέβαια, ο πρόεδρος στην Επιτροπή, στην αντίστοιχη συζήτηση στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής, αναφέρθηκε, είπε ότι θα υπάρχει μέρημνα με την επιστημονική υπηρεσία να εξειδικευθούν αυτοί οι όροι και ότι δεν θα είναι τόσο απαιτητικοί για την αντιπολίτευση όπως και για την κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε. Και φυσικά υπάρχει και ο όρος ότι το νομοσχέδιο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η τραγική ειρωνία είναι ότι βάζεται αυτόν τον όρο νομοθέτησης εν μέσω μιας πανδημίας, όταν η προστασία της υγείας και της ζωής του λαού απαιτεί τη σύγκρουση με αυτό το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σήμερα ειδικά
δείχνει όλο το απάνθρωπο και αποκρουστικό του πρόσωπο. Συνεπώς καταψηφίζουμε το άρθρο 2. Υπερψηφίζουμε το άρθρο 5 που αφορά την προσαρμογή του κανονισμού της Βουλής με το άρθρο 224 του νέου ποινικού κώδικα, όπως και το άρθρο 6 που αφορά τους μετακλητούς υπαλλήλους. Επί της αρχής ψηφίζουμε παρόν, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.